κυρίε και κύριοι, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Η εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται, θα κυλήσει με παροδικά αυξημένη συννεφιά. Ωστόσο, πρέπει να περιμένουμε άνοδο τη θερμοκρασία, κυρίω από την Τετάρτη και μετά, και θα έλεγα ότι θα επανέλθει σε κανονικά επίπεδα για την εποχή θερμοκρασία, κυρίω την Παρασκευή και το προσεχέ Σαββατοκύριακο. Να δούμε λοιπόν πώ έχουν τα πράγματα στη χώρα μα. Παρατηρούμε λοιπόν ότι δεν μα επηρεάζει κάποιο σημαντικό σύστημα στη χώρα μα, αλλά οι ψυχρέ μα οι οποίε έχουν εγκλωβιστεί ε, λιμνάζουν πάνω από τον ελληνικό χώρο, με αποτέλεσμα να έχουμε χαμηλέ θερμοκρασίε, κυρίω βέβαια στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα. Μπορούμε δε να παρατηρήσουμε στον σχετικό χάρτη ότι οι θερμοκρασίε θα παραμείνουν στη χώρα μα, αλλά και γενικότερα στην Ανατολική Ευρώπη σε χαμηλά επίπεδα και δεν θα ξεπεράσουμε τους 10 με 11 βαθμούς κατά μέσο όρο στα κεντρικά και τα νότια τμήματα. Η παγωνιά θα είναι βέβαια πιο έντονη στη Βόρεια Ελλάδα. Να δούμε λοιπόν αναλυτικά τώρα το χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων, όπου βλέπουμε να επικρατεί ένα γενικά ομαλό πεδίο πάνω από το ελληνικό χώρο. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα και οι άνεμοι να μην είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στα πελάγια, να φτάνουν τα 6 και πρόσχερα τα 7, αλλά με εξασθένηση από αύριο το μεσημέρι και μετά μπορούμε να δούμε αναλυτικά ότι αύριο, τουλάχιστον στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο, θα έχουμε τα 6 και πρόσχερα τα 7 μποφόρ σε βόρειου βορειοδυτικού ανέμου, ενώ στι υπόλοιπε περιοχέ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ οι θερμοκρασίε βέβαια θα διατηρηθούν χαμηλέ. Παρατηρούμε ότι στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα ξεπεράσουμε του 5 βαθμού Κελσίου, στα ανατολικά υπηρετικά του 9 βαθμού και στα νησιά του Ιωνίου και του Αιγαίου του 12 βαθμού. Και βέβαια θα έχουμε τοπικέ βροχέ κυρίω στα ανατολικά και τα νότια τμήματα τη χώρα. Για την Αττική τώρα ειδικότερα θα έχουμε παροδικά αυξημένη συννεφιά, κυρίως στα βόρεια της Αττικής, όπου δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες ασθενείς και τοπικού χαρακτήρα βροχές. Η θερμοκρασία χαμηλή δεν θα ξεπεράσει του 8 βαθμού Κελσίου και οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί στα 4 με 5 και στα ανατολικά θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Για τη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει και εκεί παροδικά αυξημένη συννεφιά με παροδικέ βροχέ ή χιονόνερο και λίγα χιόνια στα γύρω ορεινά. Σταδιακά και εκεί από το μεσημέρι και μετά ο καιρό θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία πάντω δεν θα ξεπεράσει του 5 βαθμού Κελσίου και οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολική στα 4 και πρόσχερα έω 5 μποφόρ στο θερμαϊκό. Τώρα για την υπόλοιπη κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 7 με 8 βαθμού Κελσίου, θα διατηρηθούν χαμηλέ θερμοκρασίε και παροδικά αυξημένη συννεφιά. Ίδια περίπου κατάσταση στα δυτικά και τα νότια, με λίγο πιο υψηλέ θερμοκρασίε, γύρω στου 10 με 11 βαθμού στη δυτική Ελλάδα και μόλι στους 9 βαθμού Κελσίου σε Ρόδο, Χανιά και Ηράκλειο. Τώρα για την προοπτική του καιρού. Όπω είπαμε, θα έχουμε σχετική βελτίωση του καιρού. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίω στα νότια και τα δυτικά, και οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα ανέβει, βέβαια, η θερμοκρασία. Μπορούμε να παρατηρήσουμε λοιπόν αναλυτικά τους χάρτες αυτούς και να δούμε ότι την Τετάρτη, ναι μεν δεν μας επηρεάζει κάποιο σύστημα στην περιοχή μας, διατηρείται θα λέγαμε θερμοκρασιακά ο καιρός περίπου στα ίδια επίπεδα, γύρω στους 11 με 13 βαθμούς στη θερμοκρασία στις κεντρικές και νότιες περιοχές και γύρω στους 6 με 7 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα έχουν μέγιστα ένταση τα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Από την Πέμπτη... Φτιάχνει κάπω η κατάσταση. Παρατηρούμε ότι πλέον έχουμε γύρω στου 13 με 14 βαθμού στην κεντρική και την νότια χώρα, δηλαδή πλέον επανέρχεται η θερμοκρασία σε κανονικά επίπεδα. Στη βόρεια Ελλάδα είμαστε στου 8 με 10 βαθμού και κάποιε παροδικέ νεφώσει θα υπάρχουν κυρίω στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα. Ενώ την Παρασκευή θα κλωθούν κάποιες τοπικές βροχές στη Δυτική, κυρίως Ελλάδα. Η παροδικά αυξημένη συννεφιά θα διατηρηθεί με νοτιάδες, όπως βλέπουμε, και αυξημένη υγρασία στα 3 με 4 μποφόρ στο Αιγαίο, και ενώ στο Ιόνιο θα φτάνουν οι νοτιάδες πρόσκαιρα τα 5 με 6 μπο, ε, μποφόρ, με περισσότερες ε, βροχές στα βορειοδυτικά κυρίως τμήματα. Και το Σάββατο, η ίδια περίπου κατάσταση, ε, απλώ η συνεφιά θα σπάσει στην, στη Δυτική Ελλάδα και θα έχουμε περισσότερη συνεφιά στα Ανατολικά, όπου εκτό από τι τοπικέ βροχέ στα βορειοδυτικά τμήματα τη χώρα, θα βρέξει επίση το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα λόγω αυτού του νοτιοδυτικού ρεύματο. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι πάντω δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 και πρόσκαιρα τα 6 μοφόρ στο Ιόνιο. Θερμοκρασίε γύρω στου 14 με 15 βαθμού στα κεντρικά και τα νότια και γύρω στου 11 με 12 βαθμού Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα. Αρκετά καλέ δηλαδή θερμοκρασίε. Για την εποχή. Να δούμε τώρα το επόμενο τρίμερο πώ θα κυλήσει την Αττική. Θα έχουμε παροδικά αυξημένη συνεφιά με νοτιοδυτικού ανέμου έω 4 μποφόρ και η θερμοκρασία σταδιακά θα ανέβει και θα φτάσουμε την Παρασκευή στου 13 βαθμού Κελσίου. Και να κλείσουμε με την προπτική και την πρόγνωση του καιρού για την Θεσσαλονίκη, όπου και εκεί θα έχουμε άνοδο τη θερμοκρασία, δηλαδή την Πέμπτη και την Παρασκευή θα φτάσουμε του 10 βαθμού. Θα έχουμε βέβαια παροδικά αυξημένη συνεφιά και ανέμου που δεν θα ξεπερνούν τα 3 μποφόρ. Αυτά από μένα κυρίες και κύριοι. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σας.